Ο Τόμας Βίτεμπεργκ και η ταινία «Ασπροπάτο» ήταν ο μεγάλος νικητής της 33ης απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το φίλμ απέσπασε 4 βραβεία. Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και ανδρικού ρόλου για τον Μαντς Μίκελσεν. Ο δημιουργός χρειάστηκε 7 χρόνια για να ολοκληρώσει την ταινία, ενώ παράλληλα έπρεπε να ξεπεράσει και ένα μεγάλο οικογενειακό δράμα. Η κόρη μου πέθανε όταν έκανα την ταινία. Την αγαπούσε πολύ. Θα έπαιζε και εκείνη. Γυρίστηκε στο σχολείο της. Το μόνο που μου έδινε δύναμη να την συνεχίσω όταν έφυγε ήταν να την κάνω για εκείνη. Το βραβείο σας τιμά τη μνήμη της και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Η Γερμανίδα Πόλα Μπίρ κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαίας Ηθοποιού κατά το 2020. Πρωταγωνίστησε στο Undine του Christian Petzold. Μια ιστορία που αφορά τον μύθο μιας νύμφης των νερών που αποπλανεί άντρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά υπέροχο. Μου φτιάξατε τη νύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Documentary 2020 goes to Collective by Alexander Nanau. Ο Γερμανο-Ρουμάνος σκηνοθέτης Αλεξάνδερ Νανάου κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ για το Collective. Ένας τολμηρός ρεπόρτερ αποφασίζει να ερευνήσει τις συνθήκες θανάτου των θαμώνων του νυχτερινού κέντρου Collective στο Βουκουρέστι τον Οκτώβριο του 2015, όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Το ντοκιμαντέρ του Νανάου παρακολουθεί τα βήματά του, αναδεικνύοντας την ερευνητική δημοσιογραφία σε μια σπουδαία τη στιγμή. Η πυρκαγιά στο κλαμπ πήρε διαστάσεις εθνικής τραγωδίας στη χώρα, πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες και οδήγησε στην παρέτηση της κυβέρνησης του Βίκτορ Πόντα. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου λόγω πανδημίας.